Τέλος, με ρώτησε την άποψή μου αν προτείνει δύο ΔΕΙΑ. Αν η πρόταση της ΡΑΗ είναι δύο ΔΕΙΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, μία στο Νότιο Εύρου, προφανώς με έδρα την Αλεξανδρούπολη, και μία στο Βόρειο Εύρου, να συνενωθούμε εμείς όμως με τη Διάδη Δημοτήχου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περισσότερα από 9 χρόνια είμαι στη ΔΕΙΑ με διάφορες θέσεις. Ποτέ δεν αναφέρθηκα στη Διάδη Δημοτήχου. Αν και πολλές φορές ρωτήθηκα, η απάντησή μου ήταν ότι πάντα η απάντηση είναι υπόθεση του όμουρου Δήμου και οι ίδιοι πρέπει να διαχειριστούν τα του οίκου τους. Τώρα όμως, και πρέπει να πούμε αλήθειες. Του είπα του κυρίου Αντιπροέδρου ότι η Διάδη Οριστιάδος είναι διαχρονικά μια νοικοκυρεμένη δημοτική επιχείρηση και στη τηλέχωση και στις υποδομές και στο στόλο της και στη μηχανοργάνωση και στις εντάξεις μεγάλων έργων, σε αντίθεση με την ιδιαία του Δημοτήχου που έχει προβλήματα σε όλους τους παραπάνω τομείς. Μου είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος ότι τα γνωρίζει όλα αυτά, τα γνώριζε όλα αυτά και γνώριζε καλά και για τις δύο ιδιαία την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και μάλιστα ότι επικαλέστηκε την επιστημοσύνη του κυρίου καθηγητή, είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και τον ρώτησα, κύριε καθηγητά, όταν συνενώνονται μια υγιής επιχείρηση με μια επιχείρηση που έχει προβλήματα, ποιο είναι το αποτέλεσμα, πέστε μου την άποψή σου. Μου απάντησε γελώντας, χαμογελώντας ο άνθρωπος, είχαμε μια καλή συζήτηση. Η απάντηση ήταν ότι συνήθως αντί να βελτιωθεί η επιχείρηση που έχει προβλήματα, αποκτά και προβλήματα και η επιχείρηση που δεν είχε μέχρι τότε. Τελειώνοντας, αποκόμισα την εντύπωση πως ο Αντιπρόεδρος κ. Ψυχογιός θέλει να βοηθήσει τη Διάδη Οριστιάδος. Το θέμα είναι πόσο θα εισακουστεί από τους υπουργούς, διότι το νόμο θα τον ψηφίσει η κυβέρνηση. Έτσι κλείσαμε τη συζήτηση κάνοντας την πρόταση, η δικιά μου την πρόταση, ότι το άριστο θα ήταν να παραμείνει και να συνεχίσει η Διάδη της Οριστιάδος στην αυτόνομη πορεία της. Αν όμως δεχθούν πιέσεις και οι ΡΑΗ και θα πρέπει να προτείνουν ή μία ΔΕΙΑ σε επίπεδο πρώην νομού, δηλαδή Περιφερειακής Ενότητος, με έδρα την Αλεξανδρούπολη ή τη συνένωσή μας με τη ΔΕΙΑ του Δημοτήχου, ανάμεσα στα δύο κακά, εκεί επικαλέστηκα κάποιος που είχε πει ο καλός συνάδελφος ο κ. Καζαλτζής, τον Οκτώβριο πριν τις εκλογές, ανάμεσα στα δύο κακά θα προτιμούσαμε τη συνένωση με την όμορη ΔΕΙΑ του Δημοτήχου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΙΑ Οριστιάδος θα μελετήσει τα θέματα της ΔΕΙΑ Δημοτήχου, θα κάνει μια τεχνοοικονομική μελέτη με το κόστος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο η συνενωμένη ΔΕΙΑ, ούτως ώστε άμεσα να κάνει τις παρεμβάσεις και τα έργα τα οποία απαιτούνται για να προχωρήσουν και η ΔΕΙΑ μαζί την πορεία τους.